Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, αλλά και την προφυλακτική μαστεκτομή. Κοντά μας ο κύριος Βασίλης Βενιζέλος, διευθυντής μονάδος μαστού στο Metropolitan Hospital. Γιατρέ, πείτε μας, για τον προληπτικό έλεγχο αρκεί η μαστογραφία? Από μόνη της η μαστογραφία δεν αρκεί. Θα πρέπει όλες οι γυναίκες πάνω από τα 40 που κάνουν τον ετήσιο προληπτικό τους έλεγχο να κάνουν άλλα δύο πράγματα. Το πρώτο είναι μετά τη μαστογραφία να επισκεφτούν τον ειδικό γιατρό έτσι ώστε να ερμηνεύσει τα ευρήματα της μαστογραφίας και μετά να κάνουν οπωσδήποτε υπερηχογράφημα. Αυτή η τριπλέτα τους μειώνει πάρα πολύ τις πιθανότητες να υπάρχει ένα πρόβλημα που δεν φαίνεται στη μαστογραφία αλλά φαίνεται μόνο στο υπέρηχο. Άρα λοιπόν το μήνυμα είναι ότι η μαστογραφία από μόνη της δεν αρκεί. Χρειάζεται μαστογραφία, επίσκεψη στο γιατρό και υπερηχογράφημα μαστών που θα το κρίνει ο κλινικός γιατρός. Τι σημαίνει προφυλακτική μαστεκτομή και πότε τη συστήνετε εσείς? Προφυλακτική μαστεκτομή σημαίνει όταν μία γυναίκα έχει σοβαρό οικογενειακό ιστορικό και έχει κάνει πλέον γονιδιακό έλεγχο, ο οποίος να πω ότι σε πολλές περιπτώσεις αποζημιώνεται από τον νεοπίτορα πλέον, κάνοντας αυτό το γονιδιακό έλεγχο βρίσκεται ότι έχει τα γονίδια αυτά που ονομάζονται γονίδια της Ατζελίνας Τζολί. Όταν υπάρχουν λοιπόν αυτά τα γονίδια, ο κίνδυνος για να εμφανίσει πρόβλημα στη διάρκεια της ζωής της είναι πάρα πολύ μεγάλος και εκεί προτείνεται η προφυλακτική μαστεκτομή. Να πω ότι η προφυλακτική μαστεκτομή πλέον γίνεται σε ένα χειρουργικό στάδιο, δηλαδή μπαίνει η γυναίκα στο χειρουργείο, αφαιρούμε το μαζικό αδένα, το σφουγγάρι που λένε, διατηρούμε το δέρμα και τη θηλή και κάνουμε την αποκατάσταση. Επίσης, θα ήθελα να πω εδώ ότι αυτού του είδους οι μαστεκτομές χρησιμοποιούνται και σε ασθενείς που έχουν πρόβλημα κακοήθειας. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις πλέον κάνουμε αποκατάσταση του μαστού σε ένα στάδιο, σε ένα χειρουργείο, αφαιρούμε το μαστό, μένει το δέρμα και πιθανόν πολλές φορές και η θηλή, έτσι ώστε όταν βγει η γυναίκα να έχει ένα όγκο σε εκείνο το σημείο και να είναι μια χαρά. Και ταυτόχρονα στη μονάδα μαστού κάνουμε και συμμετροποίηση στον άλλο μαστό. Άρα λοιπόν σκεφτείτε, μπαίνει η γυναίκα με το πρόβλημά της και βγαίνει χωρίς το πρόβλημά της και έχοντας δύο πάρα πολύ ωραίους συμμετροποιημένους μαστούς.